Η Μόσχα συμπλήρωσε 870 χρόνια ζωής. Ο Ρώσος πρόεδρος γιόρτασε την επέτειο με μια επίσκεψη στο νέο υπερσύγχρονο πάρκο που βρίσκεται 200 μέτρα από το Κρεμλίνο. Για αρκετά χρόνια ήταν μια εγκαταλελειμμένη περιοχή στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας. Όμως πλέον το Ζαριαντιέ είναι ένα τεράστιο πάρκο με κτίρια φτιαγμένα από γυαλί. Για πολλές δεκαετίες εκεί βρισκόταν το ξενοδοχείο Ρωσίγια που διέθετε 3.000 δωμάτια. Κατεδαφίστηκε το 2006, όμως από τότε η περιοχή παρέμενε ανεκμετάλλευτη. Στις αρχές του 2016 ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε στον Δήμαρχο Μόσχας τη δημιουργία ενός πάρκου. Ο Σεργέι Σοβιάνιν απεδέχθη την πρόταση και προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό. Νικητής ανεδείχθη αρχιτεκτονικό γραφείο της Νέας Υόρκης. Το πάρκο έχει έκταση 130 στρεμμάτων.